Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, συνεχίζουμε απόψε τις διαδικτυακές διαλέξεις της Ακαδημίας Αθηνών. Στη σημερινή διάλεξη, την πρώτη για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον ακαδημαϊκό κύριο Μανώλη Κορέ. Ο κύριος Κορές σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο του Μονάχου. Είναι διδάκτορ του Freie Universität Berlin και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δίδαξε αρχαία αρχιτεκτονική, ιστορική τοπογραφία και αναστήλωση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίδαξε επίσης στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβένια, του Berkeley των Ηνωμένων Πολιτειών και σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας. Έχει συμμετάσχει στη μελέτη, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη πολλών ιστορικών μνημείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως τον Παρθενώνα, του Διονυσιακού Θεάτρου, του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα και πολλών άλλων. Παράλληλα, έχει συγγράψει πολλά αυτοτελή έργα στο πεδίο του ενδιαφέροντός του. Ο κύριος Κορές είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2017 και ενώ έχει βραβευτεί με πολλά άλλα από άλλα βραβεία από τον παράσημο του ταξιάρχου του τάγματος του Φοίνικος της Ελληνικής Δημοκρατίας το 1998. Έχει βραβευτεί επίσης με το Χρυσό Βραβείο της Ακαδημίας της Ρώμης το 2013, καθώς και με το Αργυρό Μετάλλιο της Γαλλικής Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής το 1995. Το σημερινό θέμα της ομιλίας του είναι η ανάπτυξη της τηλεγραφίας και ο σηματοτηλέγραφος των κυθύρων. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι πάλι στο Βήμα και με την ελπίδα ότι σύντομα θα μπορέσει αυτός ο χώρος να δεχθεί με τον κανονικό τρόπο το κοινό για να ξεπεραστούν τα εμπόδια της πανδημίας και των μέτρων που τηρούνται για το κοινό καλό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, η παρούσα σύντομη παρουσίαση βασίζεται σε προδιετίας έρευνα του ομιλούντος και έχει παρουσιαστεί ένα μέρος της στο Πολυτεχνείο και σε άλλα ακροατήρια ειδικών. Η ταχεία διαβίβαση πληροφοριών σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, τάξεως εκατοντάδων χιλιόμετρων, ήταν πάντοτε ζήτημα πολύ μεγάλης σημασίας, αλλά ειδικά στον πολεμό ζήτημα ζωής ή θανάτου. Διόλου τυχαία, ανάμεσα στα επιτεύγματα των αρχαίων, περιλαμβάνονται και απλοί, αλλά συνήθως αποτελεσματικοί τρόποι, όχι μόνο για την ταχύτατη διαβίβαση, αλλά και για την διαφύλαξη του απορρίτου. Το παλαιό αυτό ζήτημα τέθηκε και πάλι επιτακτικά στα στρατιωτικά επιτελεία κατά την διάρκεια των Ναπολεόντιων πολέμων. Πρώτα στη Γαλλία το 1792-95 και αμέσως μετά το 1795-96 στην Βρετανία. Ο Γάλλος εφευρέτης Claude Schaap
1763-1805, πρωτοπόρος της επαναστατικής ανάπτυξης των διαβιβάσεων, όχι μόνο συνέλαβε την τελειοποίηση των διαβιβάσεων και τις βασικές αρχές λειτουργίας ειδικών μηχανισμών σχηματισμού και εκπομπής σημάτων, αλλά ταυτοχρόνως έπλασε και ένα νέο ελληνικό όνομα, τηλέγραφος και τηλεγραφία. Είναι δικές του αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως σήμερα. Εκείνη την εποχή, ό,τι ήδη ήταν γνωστό, τελειοποιημένο συνεχώς από το 1700 και εξής, ήταν η μετάδοση σημάτων μεταξύ πλοίων ή μεταξύ πλοίων και ξηράς με χρήση μικρών σημαίων, διακρινόμενων για το σχήμα και το χρώμα ή τα χρώματα. Χάρη στο ευσύνοπτο των βασικών συνδυασμών, αρχικά 18 και την θέσπιση σημάτων έναρξης, παύσης, λήξης, διόρθωσης και αιτήματος επανάληψης, ήταν πολύ πρακτικό και λειτουργικό. Ταυτοχρόνως επέτρεπε τεράστιο πλήθος διαφορετικών μηνυμάτων, καθότι περιείχε ειδικά προειδοποιητικά σήματα μετάβασης στις διαφορετικές σημασίες των συνδυασμών, ώστε αυτοί αναλόγως με το εκάστοτε εισαγωγικό σήμα να εννοούνται πότε ως γενική αριθμή, πότε ως αριθμή νεολογίου, πότε ως γράμματα, αρχικά με παράληψη αυτονόητων φωνιέντων και πλεοναζόντων συμφώνων, πότε ως αριθμημένες λέξεις και πότε ως αριθμημένες φράσεις. Ο όγκος αυτού του περιεχομένου, χιλιάδες λέξεων και εκατοντάδες φράσεων, επέβαλε εξ αρχής την δημιουργία βιβλίων οδηγιών με εκτενείς πίνακες αντιστοιχίας των συνδυαστικών σημάτων προς τις λέξεις και τις φράσεις. Ταυτοχρόνως η ανάγκη προστασίας της πληροφορίας έναντι διαρροής στις εχθρικές τάξεις οδηγούσε συνεχώς σε ειδικές κωδικοποιήσεις, συμβολική αντικατάσταση λέξεων κτλ., οι οποίες συνήθως ήταν προσβάσιμες μόνο από τους πλέον έμπιστους αξιωματικούς. Δυστυχώς, παρά τον υψηλό βαθμό ευφυΐας του συστήματος, το τεχνικό μέρος του είχε πολλές αδυναμίες. Τα χρώματα φαίνονται με καλό φως και όχι από μακριά. Σε νηνεμία ή σε δυνατό άνεμο, τα σχήματα των σημαίων δεν διακρίνονται σαφώς και επειδή η απόσταση καλής ορατότητας ήταν μικρή, η μακρινή αποστολή ενός σήματος απαιτούσε στην ξηρά πάρα πολλούς διαβιβαστές, τοποθετημένους πυκνά κατά μήκος μιας γραμμής, με αποτέλεσμα τεράστια σπατάλη δυνάμεων και απώλεια πολύτιμου χρόνου. Απέναντι σε αυτά τα δεδομένα, η πρόταση του Claude Sapp ήταν τα σήματα να σχηματίζονται επάνω σε υψηλούς και ισχυρούς ιστούς, εφοδιασμένους με πολύ μεγάλους κινητούς βραχίονες, ορατούς από μεγάλες αποστάσεις, τάξεως 8-12 χιλιόμετρων, ώστε ένα σύντομο σήμα, παραδείγματος χάρη από τη Μασσαλία, να φτάνει στο Λονδίνο σε μία ή το πολύ δύο μόνο ώρες, αναμεταδιδόμενο διαδοχικά σε μία γραμμή περίπου 100 σταθμών. Η πρόταση εγκρίθηκε, οι σταθμοί κτίστηκαν και σε κάθε έναν τοποθετήθηκε ένα ιστός σχηματισμού σημάτων, ένα τηλεσκόπιο ανάγνωσης σημάτων, ένα χρονόμετρο, βιβλίο εγγραφών, σύνεργα γραφής και οι κατάλληλοι καλώς εκπαιδευμένοι διαβιβαστές. Η ανάπτυξη του συστήματος ήταν γοργή σε όλες τις κατευθύνσεις, από το Παρίσι προς τα σύνορα και τις θάλασσες, εδώ βλέπετε το Σερμπούρ στη μάχη, ενώ και μετά τη λήξη του πολέμου η φροντίδα για συντήρηση και τελειοποίηση συνεχίστηκε, όπως δείχνει αυτή η εικόνα. Το πλήθος των σταθμών υπερεύει τη μισή χιλιάδα, το μήκος των γραμμών υπερεύει τις 4.000 χιλιόμετρα και το πλήθος των διαβιβαστών τις 2.000. Εν τω μεταξύ επινοήθηκαν τρόποι νυχτερινής λειτουργίας, όπως εδώ, το 1808. Στην άλλη πλευρά της μάχης έγινε αμέσως σαφής η τεράστια στρατηγική αξία της γαλλικής τηλεγραφίας
Και το 1795, χωρίς χρονοτριβές, ο Γκέμπλ πρότεινε στο ναυαρχείο δύο τρόπους σχηματισμού σημάτων. Με οριζόντια στρεπτά πετάσματα σε 5 διαφορετικά ύψη, στερεωμένα εκατέρωθεν σε ζεύγος στήλων, όπως στην εικόνα κάτω δεξιά, ή με κινητούς βραχίονες στερεωμένους σε απλό στήλο, δηλαδή κατά τον γαλλικό τρόπο. Τελικά το ναυαρχείο ενέκρινε την πρώτη πρόταση σε μια παραλλαγή με 6 οριζόντια πετάσματα που μόλις μετά το 1795 είχε προτείνει ο Murray για τις γραμμές προς Portsmouth, Chatham, Plymouth, Deal, Sheerness, Yarmouth με περίπου 70 σταθμούς, ενώ αργότερα προσθέθηκε μια γραμμή στο Liverpool. Το σύστημα με τα πετάσματα δεν ήταν καλό όσο το γαλλικό. Εκείνο τον καιρό ένας πολύ σημαντικός επιστήμον και λόγιος, ο Charles William Paschal, κατασκεύασε στη Μάλτα το 1804 έναν ιστό με βραχίονες, απλούστερο και μάλλον αποτελεσματικότερο του γαλλικού, για τον οποίο έπλασε ένα επίσης ελληνικό όνομα, πολυγραμματικός τηλέγραφος. Ακολούθως, το 1808, το ναυαρχείο αποφάσισε τη συνέχιση της κατασκευής ή επισκευής των αγγλικών σταθμών σύμφωνα με τα σχέδια του Paschal. Η νέα αγγλική τηλέγραφη ήταν επιτυχής, αλλά το όλο σύστημα, κυρίως οι σταθμοί, ήταν διαμορφωμένο εκ των ενόντων. Υπάρχοντα κτίσματα, οικονομική κατασκευή κλπ. Διότι εξ αρχής το είχαν συλλάβει ως απλώς προσωρινό. Πράγματι, με τη λήψη του πολέμου και την εξορία του Ναπολέοντος άρχισε η διάλυση των Βρετανικών σταθμών. Σύντομα όμως οι Βρετανοί άλλαξαν γνώμη και φιλοδόξησαν να έχουν μόνιμους κατά το δυνατόν βελτιωμένους σταθμούς, ακολουθώντας το γαλλικό παράδειγμα. Ο Paschal είδε ότι ο πολυγραμματικός τηλέγραφος του ήταν πολύπλοκος και απαιτούσε περισσότερο προσωπικό. Έπρεπε λοιπόν να τον απλουστεύσει. Το 1822 σχεδίασε τον Universal Telegraph για γενικότερη χρήση, όχι μόνο για στρατιωτική χερσαία ή θαλάσσια. Ουσιώδης προσθήκη ήταν ο δείκτης. Μικρός βραχίωνας στην μία πλευρά του ιστού παρέχουν μια θέση αναφοράς. Οι ποικίλες θέσεις των λοιπόν βραχιώνων με γωνιακά διαστήματα 45 μοιρών αριθμούνταν από 1 έως 7, αρχής γενωμένης από την πλευρά του δίκτυα αναφοράς. Λειτουργικώς χρήσιμες θέσεις ήταν οι 1 έως 7, 12 έως 17, 23 έως 27, 34 έως 37, 45 έως 47, 56 έως 57 και 67, συν 2 θέσεις με σημασία παύσης ή περάτωσης. 3 θέσεις όριζαν το πεδίο σημασίας των αριθμών. Η 17 το αλφαβητικό, η 35 το αριθμητικό, η 26 το λεξιλογικό, ενώ το 4 σήμαινε το αίτημα επανάληψης. Το σύστημα ήταν απλούστερο και ασφαλέστερο εκείνου που είχε αναπτύξει ο Πόπα και βρήκε αργότερα μεγάλη χρήση στην θάλασσα. Στο κάτω μέρος της εικόνας βλέπετε σε αυτό το σύστημα που Πόπα, ο ναύαρχος τότε, είχε θεσπίσει και είχε ομογενοποιήσει, βασιζόμενο στα προηγηθέντα γαλλικά και αγγλικά. Σε αυτό ο Νέλσον έγραψε το περίφημο παράγγελμα προς τα πληρώματα, λέγοντας ότι ήρθε η στιγμή να πράξετε το καθήκον σας. Εδώ βλέπετε μία σύγκριση του γαλλικού συστήματος με το αγγλικό. Αυτά είναι βέβαια για ειδικούς και επίσης διάφορες ευρεσιτεχνίες που επέτρεπαν την παραγωγή φωτεινών σημάτων, πολλές φορές χρησιμοποιώντας τον ίδιο τον ήλιο, το ηλιακό φως, οπότε αυτή η τηλεγραφία λέγεται ηλιογραφική τηλεγραφία. Και εδώ βλέπετε με διάφορες τελειοποιήσεις για τη νυχτερινή εκπομπή σημάτων. Ε,
Για τον τρόπο ανάγνωσης των σημάτων, πρέπει να πούμε ότι η θεωρία και τα βιβλία, τα εγχειρίδια, οι οδηγίες ήταν ένα μεγάλο σώμα βιβλιογραφίας, το οποίο έπρεπε οπωσδήποτε να αφομοιώσουν οι αξιωματικοί και τα πληρώματα των πλοίων που είχαν επιφορτιστεί αυτό το πολύ εξειδικευμένο και πολύ υπεύθυνο έργο των διαβιβάσεων. Τρόπος ανάγνωσης των σημάτων. Το αλφαβητικό προειδοποιητικό σήμα δείχνει από ποια πλευρά πρέπει να διαβάζεται η εκπομπή. Κανόνες. Οι βραχίονες του σηματοφόρου πρέπει να παρουσιάζουν έντονη οπτική αντίθεση προς το όπισθεν αυτόν βάθος. Τούτο ή δυνατόν πρέπει να είναι ο ουρανός. Οι βραχίονες του σηματοφόρου πρέπει να λαμβάνουν ακριβώς την οριζόμενη για κάθε γράμμα ή σημείο θέση και να καταλήγουν σε αυτήν κατά το συντομότερο τρόπο. Μεταξύ δύο σημάτων απαιτείται διακριτή παύση σύμφωνα προς τον ρυθμό εκπομπής. Στο τέλος κάθε λέξης ή ομάδας σημείων, οι βραχίονες πρέπει να κατεβάζονται στη χαμηλή κατακόρυφη θέση. Στην περίπτωση διπλών γραμμάτων, μετά από το πρώτο εξ αυτών, οι βραχίονες πρέπει να καταβιβάζονται και αμέσως να επανέρχονται χωρίς να μεσολαβεί παύση. Εν γέννη, προσεγγείς ευρισκόμενα πλοία σηματοτηλεγραφικά σήματα πρέπει να εκπέμπονται με ρυθμό 15 αναλεπτό, ενώ εκείνα διασημειών χειρός πρέπει να φτάνουν τα 20 αναλεπτό. Στους μηχανικούς σηματοτηλέγραφους είναι σημαντικό οι βραχίονες να ανταποκρίνονται ακριβώς στη θέση των μοχλών χειρισμού και η ανοχή των οικείων αλυσίδων να είναι ελαχίστη. Όταν χρησιμοποιούνται σημαίες χειρός, θα πρέπει να παραμένουν στο αυτό με τους ώμους του πομπού κατακόρυφο επίπεδο, με βραχίονες και κοντάρια σε πλήρη έκταση, ενώ κατά τις παύσεις οι βραχίονες πρέπει να κρέμονται ευθέως υπό τους ώμους. Κωδικά και κρυπτογραφημένα σήματα πρέπει να εκπέμπονται σε σύστημα Morse και όχι σε σύστημα σηματοτηλέγραφο. Αυτό βέβαια είναι μια μεταβολή που έγινε μετά το 1845. Η σημαία του σηματοτηλέγραφου είναι το ε, συνήθως σημαία από ύφασμα, υψώνεται μόνη χαμηλότερα των σημαίων σημασιακής διάκρισης των σημάτων και δηλώνει πρόθεση σηματοτηλεγραφικής επικοινωνίας. Σε αυτή τη φάση οι βραχίονες του σηματοφόρου βρίσκονται σε θέση αλφαβητικής εκπομπής. Αμέσως μόλις γίνει αντιληπτή πρόθεση επικοινωνίας, η απαντητική σημαία υψώνεται σε μεσίστια θέση σε ένδειξη αποδοχής της πρότασης και ακολούθως σε σχεδόν κορυφαία θέση όταν το αρμόδιο προσωπικό είναι έτοιμο να αναγνωρίσει και να καταγράψει το μήνυμα. Εάν τυχόν η λήψη είναι λατωματική, η απαντητική σημαία κατέρχεται στην μεσίστια θέση εις ένδειξη ανάγκης επαναλήψεως των αμέσως προηγηθέντων γραμμάτων ή αριθμών. Μετά την επιτυχία της οποίας αναβιβάζεται εκ νέου σε ένδειξη δυνατότητας συνεχίσεως. Όταν οι λήπτες του μηνύματος απαντούν, πρέπει εισαγωγικώς να αναφέρουν όνομα πλοίου, τόπο νεολόγησης και χρόνο δημιουργίας του μηνύματος. Εάν ήδη αποστολέας και λήπτης αναγνωρίζονται πέραν πάσης αμφιβολίας, η πρόταξη ονομάτων περιτεύει. Αντιθέτως, είναι αναγκαία όταν μηνύματα διαβιβάζονται μέσω ενδιάμεσων πλοίων, όταν οι αποδέκτες είναι περισσότερα πλοία ή όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν ακριβή οπτική αναγνώριση. Ειδικά σήματα. Προσδιοριστικό αλφαβητικής σημασίας. Το οσάνο ως δηλωτικό έναρξης κάθε νέου μηνύματος. Προσδιοριστικό αλφαβητικής σημασίας προεισάγεται ως δηλωτικό αριθμητικής σημασίας. Ακυρωτικό απαιτεί απάλληψη του πριν ληφθέντος μέρους ενός μηνύματος. Αμέσως μετά χρησιμοποιείται το εισαγωγικό αλφαβητικής ή αριθμητικής σημασίας, ακολουθούμενο από το τελευταίο ορθώς ληφθέν μέρος του μηνύματος και η επικοινωνία συνεχίζεται. Εάν μετά το τέλος ενός μηνύματος απαιτείται κάποια διόρθωση, εκπέμπεται ακυρωτικό σήμα ακολουθούμενο από τα διορθωτέα. Αμέσως μετά χρησιμοποιείται το εισαγωγικό αλφαβητικής ή αριθμητικής σημασίας ακολουθούμενο από διορθώσεις. Εάν απαιτείται ολική ακύρωση ενός μηνύματος, εκπέμπεται ακυρωτικό σήμα ακολουθούμενο από την λέξη όλων. Σύνολα οδηγιών για αρίστη ποιότητα εκπομπής κειμένου μέσω σηματοφόρου.
περιέχονται. Εάν απαιτείται σήματα ανήκοντας στο σύστημα, αργότερα προστίθεται αυτό, του ταχυδρομικού Morse, είναι χρησιμοποιήσιμα και με τον σηματοτηλέγραφο. Δηλαδή, όταν αναπτύχθηκε το σύστημα Morse μετά το 1845, ήταν ταυτοχρόνως μετατρέψιμο σε γλώσσα σηματοτηλέγραφου. Μετάδοση αριθμών. Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι για το αντίθετο, ο αποστολέας κειμένου πρέπει να μεταδίδει λεκτικώς τα περιεχόμενα στο μήνυμα αριθμητικά και χρονικά στοιχεία. Επίσης, να δηλώνει το χρόνος δημιουργίας ώρα λεπτά και αργότερα δευτερόλεπτα. Όλα τα σήματα πρέπει να λήγουν με αναφορά του χρόνου δημιουργίας αυτών, ο οποίος πρέπει να είναι αντιληπτός εκ μέρους όλων. Χρόνος δημιουργίας ενός μηνύματος είναι εκείνος κατά τον οποίο αυτό δίδεται στους διαβιβαστές. Τούτο δηλώνεται με 4 ψηφία, τα πρώτα 2 για τις ώρες και τα άλλα 2 για τα λεπτά. Οι ώρες πρέπει να αριθμούνται από 0 έως 24. Μικρά επιβεβαιωτικά ή απαντητικά σημαίακια δεν πρέπει να ξεμένουν με σύστια. Εάν το εκπέμπον πλοίο δεν ολοκληρώσει εντός εύλογου χρόνου την εκπομπή, τα επιβεβαιωτικά ή απαντητικά σημαίακια του παραλήπτη πρέπει να σύρονται κάτω και να απαιτείται μία επανάληψη. Ανεβοκατέβασμα σημαίας μεταξύ μέσου και κορυφής είναι επίσης ένας χρήσιμος τρόπος ελέγχου αυτής της κατάστασης. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος είναι αναποτελεσματικός όταν συμπτωματικός τυχαίνει να εφαρμόζεται ταυτοχρόνως και στα δύο επικοινωνούντα μέρη. Σε μεγάλους στόλους είναι πρακτικότερο να υπάρχουν ιδιαίτερες απαντητικές σημαίες για την επικοινωνία με ορισμένα πλοία. Στο βαθμό του δυνατού, κάθε αποστολέας πρέπει να διατηρεί αρχείο αντιγράφων και να έχει ικανούς χειριστές τους οποίους να υπαγορεύονται τα μηνύματα. Όπου δύο σημεοφόροι διείστανται πολύ και ένα πρόσωπο προσπαθεί να υπαγορεύσει συγχρόνως και στους δύο, τα λάθη είναι αναπόφευκτα. Στην περίπτωση πλοίου που αναμεταδίδει μήνυμα, είναι πολύ σημαντικό εκείνος που λαμβάνει από το πλοίο προέλευσης να στέκει πλησίον εκείνου που εκπέμπει προς το επόμενο πλοίο. Μια επιβεβαίωση ή επανάληψη προς το πλοίο προέλευσης πρέπει να ζητείται για όλα τα σημαντικά μηνύματα όταν υφίσταται η αδίποτε πιθανότητα σφάλματος. Αυτά όλα κωδικοποιήθηκαν ιδιαιτέρως από τους Γάλλους και αναφέρω τον Μίλους Σόμπ, ο οποίος συνέταξε ένα ογκώδες βιβλίο που λέγεται «Οικουμενική τηλεγραφική γλώσσα». Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα βιβλία δεν διαφέρουν πολύ σε πνεύμα και δομή από τα νεότερα βιβλία των υπολογιστών, δηλαδή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου η έννοια των πρωτοκόλων, των προγραμμάτων, των εισαγωγικών, των διορθώσεων κλπ, της στήρησης πληροφοριών για το χρόνο και όλα τα άλλα, είναι αυτονόητη. Και έτσι αυτή η οικουμενική γλώσσα ήταν ένας κώδικας σημάτων υιοθετημένος από το εμπορικό ναυτικό και της Βρετανίας και της Γαλλίας. Υποβλήθηκε από τις δύο κυβερνήσεις των δύο χωρών στους αξιωματικούς των οικείων βασιλικών ναυτικών προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας αυτών με τα εμπορικά πλοία. Αρχικά θα έλεγε κανείς το εθνικό ναυτικό της Γαλλίας, αλλά μετά είναι πάλι και αυτό βασιλικό. Η νέα επιφυξημένη έκδοση, πάλι από τον Λεσόμπ, ήταν το 1840. Υπάρχουν πίνακες σε αυτό το βιβλίο που περιέχουν ονομαστικό κατάλογο των πλοίων του ιδίου ή του εταίρου πολεμικού ναυτικού, ονομαστικό κατάλογο εμπορικών πλοίων, χιλιάδες ονόματα, ονομαστικό κατάλογο λιμένων, ακροτηρίων, βράχων, κατάλογο των συνηθέστερων φράσεων, των χρησιμοποιούμενων κατά την επικοινωνία μεταξύ πλοίων, μεταξύ αυτών και της ξηράς, χιλιάδες φράσεις, ένα πρώτο λεξικό περιέχον ναυτικούς όρους,
τα σημεία του ορίζοντος, τα του εφουδιασμού και επισιτισμού των πλοίων και εν γέννη τα βοηθητικά και κυριότερα σήματα. Χιλιάδες λέξεις. Ένας ακόμη πίνακας, νούμερο 6, το δεύτερο λεξικό, περιέχουν χιλιάδες άλλες λέξεις αναγκαίες στην ναυτική και εμπορική επικοινωνία. Περιέχεται επίσης αλφαβητικό ευρετήριο των πινάκων, 4, 5 και 6, ως και αυτοτελές αλφάβητο για τον σχηματισμό κάθε άλλες λέξεις ή ονομασίας πέραν των περιεχομένων στους πίνακες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι εκατοντάδες σελίδων πλήρης πληροφοριών και καταλόγων πινάκων αντιστοιχίας κλπ. Χρησιμοποιούνται όλα τα αριθμητικά ψηφία, πλήρες δεκαδικό σύστημα και όταν οι σχετιζόμενοι αριθμοί δεν σημαίνουν φράσεις, δεν σημαίνουν λέξεις ή γράμματα, αλλά μόνο αριθμούς καθεαυτούς, τούτο διακρίνεται με τη βοήθεια συνοδευτικής σημαίας λεγόμενης αριθμητικής. Ομοίως με τη βοήθεια κάποια σημαίας ή σημαίων δηλώνεται ο πίνακας του κώδικα στον οποίο περιέχεται η σημασία του εκάστοτε σχηματιζόμενου αριθμού. Όπως καταλαβαίνετε, σε εποχές εμπόλεμες που τηρείται σύστημα προφύλαξης από διαρροή και υποκλοπή, μετατρέπονται όλα αυτά βάσει σφραγισμένων φακέλων οι οποίοι ανοίγονται την τελευταία στιγμή από τους απολύτως εμπιστευμένους αξιωματικούς, ώστε τα σήματα ταξιδεύουν στον αέρα χωρίς να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ένας τρίτος. Δεν θέλω να σας κουράσω, υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές τέτοιες οδηγίες. Επιστρέφω στο κύριο θέμα. Α, ναι, εδώ βλέπετε δείγματα αυτών των σελίδων του ογκώδους έργου του 1840 με τους πίνακες. Υπάρχουν τέτοιες εκατοντάδες σελίδες αναρρύθμιτες με λέξεις, φράσεις κλπ. Εν τω μεταξύ, η Γαλλία και η Αγγλία ήταν οι πρωταγωνίστρες, αλλά όχι οι μόνες ή καθαρά οι πρώτες χώρες στην ιστορία του τηλεγράφου. Η γενικά εντεταμένη κατάσταση εκείνης της εποχής των μεγάλων πολεμικών σειράξεων όθησε πολλούς άλλους στη σκέψη και την πράξη της ανάπτυξης του νέου. Εδώ σας δείχνω έναν πίνακα με τις καινοτομίες οι οποίες συντελέστηκαν από άλλους. Και παραλείπω, γιατί νομίζω θα κουραστούμε να δούμε αυτόν τον απέραντο κατάλογο, να πω μόνο ότι όλα συντελέστηκαν με διαφορά ετών, ενίοτε μηνών, από τη μία χώρα στην άλλη. Η Γαλλία και η Αγγλία είναι πρωταγωνίστριες δυνάμεις, αλλά εις ό,τι αφορά τον χρόνο εκκίνησης των παρόμοιων προσπαθειών εν πολλής υιοθέτησης των ήδη υπαρχουσών κατακτήσεων στις δύο αναφερθήσεις χώρες, θα έλεγα μάλλον παρατηρείται ιστορικός συγχρονισμός. Σκεφτείτε ότι περιλαμβάνονται χώρες όπως στην κεντρική Ευρώπη η Τσεχία, αλλά η μακρινή Αυστραλία, βέβαια με κάποια καθυστέρηση. Αλλά όπως φαίνεται δεν είναι απαραίτητο να τα δούμε αυτά τώρα. Κοινό στοιχείο της λειτουργίας όλων αυτών των συστημάτων ήταν η ύπαρξη ενός λίαν εξελιγμένου θεωρητικού υποβάθρου και συστήματος κανόνων ή λογισμικού, όπως τα λέγαμε σήμερα, του οποίου η εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα της δράσης πολλών έμπειρων στελεχών της ναυτιλίας και της επιστήμης. Έτσι, μπορώ να αναφέρω ότι υπήρξαν δεκάδες τέτοια συγγράμματα. Αλλά ενώ όπως είναι εύλογον οι κώδικες ως διαμορφωμένοι από τους ειδικούς σε συνθήκες γραφείου ήταν αλάνθαστοι,
Η εφαρμογή στην πράξη και ιδίως στις χερσαίες διαβιβάσεις μέσω αναμετάδοσης διαδοχικός από σταθμό σε σταθμό κατά μήκος μιας γραμμής εκατοντάδων χιλιόμετρων με τη μεγίστη δυνατή ταχύτητα γεννά το αναπόφευκτο ερώτημα για την παρεμβολή παραναγνώσεων και άλλων σφαλμάτων που είναι δύνατο να πλανήσουν τον αποδέκτη στην άλλη άκρη της γραμμής. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το εκάστοτε διερχόμενο μήνυμα καταγραφόταν αυτοστιγμή στο βιβλίο εγγραφών μαζί με τον χρόνο σε ώρες και λεπτά, ώστε αν συνέβαινε σε κάποιον από τους σταθμούς να έχει σημειωθεί ή όποια αλλίωση του μηνύματος, κατά τον αναμενόμενο έλεγχο εύκολα θα βρισκόταν ποιοι δεν ήταν επαρκώς προσεκτικοί ή ικανοί. Λαμβανομένης υπόψη της τότε σιδηράς πειθαρχίας του προσωπικού, ιδίως του στρατιωτικού, και λαμβανομένης υπόψη της σκληρότητας των ποινών, συμπεραίνεται ότι οι διαβεβαστές πρέπει να ήταν περίπου αλάνθαστοι. Αλλά ενώ το σύστημα, παρά τις δυσκολίες των συνθηκών λειτουργίας του, ήταν τόσο καλά ρυθμισμένο, ώστε να μην προδίδει την εμπιστοσύνη που του όφυλαν και επί δεκαετίες να βαίνει τελειοποιούμενο, έφτασε η στιγμή της πρώτης πτώσης του, ασφαλώς όχι εξαιτίας παρακμής, που ίσως ένας απληροφόρητος θα ειδύνατο να διανοηθεί, αλλά αντιθέτως σε πλήρη ακμή, εξαιτίας της έλευσης ενός τεχνικός υπέρτερου συστήματος, του ηλεκτρικού τηλέγραφου του Σάμιουελ Μόρς. Το νέο σύστημα, πολύ ταχύτερο και οικονομικότερο, διαδόθηκε γοργά με αποτέλεσμα οι σταθμοί να εγκαταληφθούν, οι σηματοφορικοί τηλέγραφοι να σκουριάσουν και μετά την εκποίηση του εξοπλισμού να απομένουν μόνο τα κτίσματα αφημένα στην τύχη τους, τα περισσότερα να κατεδαφίζονται και ό,τι ακόμη τα θυμίζει σήμερα είναι κάποια ονόματα όπως παραδείγματος χάρη Telegraph Hill. Αλλά αυτή η πτώση της ένδοξης σημαφορικής τηλεγραφίας δεν ήταν γενική. Το νέο μέσο του Morse ήταν μόνο χερσαίο, κατάλληλο να συνδέει μόνο ακίνητα σημεία. Τα πλοία θα εξακολουθούσαν να εξαρτώνται για πολλές ακόμη δεκαετίες μόνο από τα παλιά παραλιακά σηματορία και τηλεγραφία, τους οπτικούς τηλέγραφους. Διόλου τυχαία λοιπόν, οι παραθαλάσσιοι σταθμοί όχι μόνο διατηρήθηκαν, αλλά συχνά δέχθηκαν αξιοσημείωτες τελειοποιήσεις. Ωστόσο, ακόμη και έτσι, το νέο μέσο του Morse έβλεψε και αυτούς κατά έναν άδικο τρόπο. Τους έκλεψε το όνομα. Η καθημερινή εξυπηρέτηση από τον ηλεκτρισμό και από τον ηλεκτρικό τηλέγραφο επέφερε την παράληψη του επιθετικού προσδιορισμού «ηλεκτρικός» και την επικράτηση της λέξης «τηλέγραφος» μόνης αυτής ως μόνο ονόματος της νέας τεχνολογίας. Τώρα πια ο αρχικός κύριος του ονόματος έπρεπε να αρκεστεί σε ένα άλλο όνομα, όχι απόλυτο, δηλαδή οπτικός τηλέγραφος. Τηλέγραφος αέρος, σηματορίων και άλλα. Αλλά καθώς κανένα από τα δύο μέσα δεν ήταν ικανό για πλήρη επικράτηση, εκείνο που τότε συνέβη ήταν η συνεργασία τους. Ο σημαφορικός τηλέγραφος, ονομαζόμενος και ναυτικός τηλέγραφος, συνέχισε να είναι το μόνο μέσο επικοινωνίας των πλοίων, μεταξύ τους ή με τα λιμάνια και τη λοιπή ξηρά, ενώ ο ηλεκτρικός ήταν ο κατάλληλότερος για τη μεταφορά των ναυτικών μηνυμάτων από τα παράλια, από τους παράλιους οπτικούς σταθμούς προς την ενδοχώρα, προς τις πρωτεύουσες, προς τα επιτελεία. Αλλά στην εποχή του ηλεκτρισμού η επόμενη αλλαγή ήταν θέμα χρόνου. Εδώ βλέπετε και τα
συστήματα MORS που εκπέμπονται με μια σειρά βραχαίων και μακρών σημείων, οι συνδυασμοί των οποίων αντιστοιχούν σε γράμματα του αλφαβήτου, όπου έχουν επιλεγεί οι συντομότεροι συνδυασμοί, παραδείγματος χάρη τελεία και παύλα για το α ως γνωστόν, και, και τα σπανιότερα χρησιμοποιούμενα γράμματα συμβολίζονται με περισσότερα σημεία. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται οικονομία χρόνου. Όλο δηλαδή το σύστημα βασίζεται σε μια ανάλυση του λεξιλογίου με στατιστική συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων γραμμάτων και είναι προφανώς ένα διανοητικό επίτευγμα πρώτης τάξεως. Το 1865 ο James Clerk Maxwell διάγνωσε την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Το 1888 ο Heinrich Hertz απέδειξε την ύπαρξη τέτοιων κυμάτων και επινόησε έναν τρόπο παραγωγής και έναν τρόπο ανίχνευσης και σύλληψης, ενίσχυσης αυτών. Τέλος, από το 2003 και εξής, η συνεχώς αυξανόμενη εμβέλεια των παραγόμενων από τον Γουλιέλμο Μαρκόνι ραδιοκυμάτων επέτυχε έναν εφαρμόσιμο τρόπο χρησιμοποίησης αυτών για την ασύρματη τηλεγραφική επικοινωνία των πλοίων μεταξύ τους και με την ξηρά. Έως τα μέσα της δεκαετίας 1910, η χρήση των ραδιοκυμάτων όχι μόνο είχε γίνει καθολική σε όλες τις θάλασσες και τα πλοία, αλλά είχε ήδη δημιουργήσει μια νέα εποχή στα μέσα επικοινωνίας με χιλιάδες εν ενεργεία ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μια από τις συνέπειες αυτής της κοσμοϊστορικής επιστημονικής κατάκτησης ήταν και η τελική πτώση της οπτικής τηλεγραφίας μετά από ένδοξη υπηρεσία 110 ετών. Περί το 1905 οι σταθμοί της καταργήθηκαν, αλλά κάποιοι ολίγοι όπου ειδικές συνθήκες το απαιτούσαν, παραδείγματος χάρη αδυναμία παραγωγής και της ελαχίστης ηλεκτρικής ενέργειας, εξακολούθησαν να λειτουργούν για μερικά ακόμη χρόνια. Στο σημείο αυτό αξίζει να συνοψιστούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος λειτουργίας και ο τρόπος χειρισμού του σηματορικού τηλέγραφου. Σε όλες τις περιπτώσεις, η τοποθέτηση των κινητών στοιχείων σε μεγάλο ύψος απαιτούσε χειρισμό από το έδαφος μέσω στοιχείων όπως στους ιστούς των σημεών, αλλά επειδή, με σχοινιά δηλαδή, αλλά επειδή η απαιτούμενη ακρίβεια κατεύθυνσης κυρίως των κινητών βραχιώνων ήταν πολύ μεγάλη, επικράτησε η αντικατάσταση των τροχαλιών με οδοντοτούς τροχούς και των σχοινίων με αντίστοιχες αλυσίδες, αυτές που τώρα λέγονται αλυσίδες ποδηλάτου. Βεβαίως τότε ακόμη δεν υπήρχαν ποδήλατα, μιλάμε για το 1800, 1796, 97, 1800, 1810 κλπ. Δεν υπήρχαν ποδήλατα, αλλά οι εν λόγω αλυσίδες υπήρχαν ήδη σε άλλες εφαρμογές. Το άλλο σημαντικό ζήτημα που εξ αρχής προβλέφθηκε ήταν εκείνο της ανεμοποίησης και της αναγκαίας ικανότητας των βραχιώνων να αντιστέκονται σε αυτήν χωρίς να υφίστανται την παραμικρή βλάβη. Τούτο αντιμετωπίστηκε με χρήση λεπτών παράλληλων ξύλινων σανιδίων ή ταινιών καραβόπανου με ενδιάμεσα κενά για την διέλευση του αέρα. Οι διαστάσεις των βραχιώνων και το χρώμα αυτών ήταν ένα ζήτημα μεγίστης ορατότητος με αληθινά επιστημονικές διαστάσεις, του οποίου η μελέτη περιείχε πολλές δοκιμές. Τελικώς επικράτησε η σχέση μήκους προς πλάτος να περιορίζεται μεταξύ 5 και 6. Παραδείγματος χάρη, αν το μήκος ήταν 7 πόδες, το πλάτος να είναι 16 ίντσες. Ασχέτως αυτού, η ροπή του βάρους των βραχιώνων για κάθε θέση εκτός καθέτου έπρεπε να αντιμετωπιστεί με αντίβαρα, μη επηρεάζοντα την μακρινή εικόνα των σχηματισμών, ούτε την διαγωγή του βραχίων ως έναντι ανεμοπιέσεων. Συχνή ήταν λοιπόν η χρήση μιας μολύβδινης σφαίρας, συγκρατούμενης στο εκείθεν του άξονος περιστροφής κενό, με δύο πολύ λεπτές σιδηρές ράβδους, ώστε περίπου να μην φαίνεται τίποτα και επίσης να μην προσφέρεται με τοπική επιφάνεια ικανή να
αναπτυχθούν τάσεις μέσα στην κατασκευή λόγω του ανέμου. Με αυτά τα δεδομένα, επόμενο ζήτημα ήταν η ύλη του ιστού και ο τρόπος στερέωσης οριζόντιων αξώνων στις αναγκαίες για τους βραχίωνες επάλληλες 2, 3 ή 4 θέσεις. Η λύση που αρχικά επικράτησε ήταν η χρήση ευθυτενών κορμών δέντρων, παραδείγματος χάρη κυπαρισιών με χρησιμοποιήσιμο ύψος 50 ποδών, περίπου 15 μέτρων, και ενίοτε ικανό πάχος, παραδείγματος χάρη 22 ίντσες, 55 εκατοστά, πολύ χοντρά ξύλα, ώστε να επιτρέπει την εκπομπή του μέσου αυτού για την εντός του πάχους του ξύλου φιλοξενία των βραχιώνων, ώστε ο μεταλλικός άξονας ενός εκάστου να είναι αμφιέριστος και οι βραχίωνες σε θέση μη λειτουργίας να μην προβάλλουν σε καμία πλευρά του ιστού. Αλλά επειδή το σύστημα απαιτούσε δραστικές ξυλουργικές επεμβάσεις, τελικά προτιμήθηκε το ξύλο του ιστού να μένει ακέραιο και οι άξονες των βραχιώνων να προβάλλουν εκτός αυτού κατά το αναγκαίο για το πάχος του βραχίωνος μήκος, αυξημένο κατά ποσόν ίσον προς το πάχος της οικίας τροχαλίας και των εκατέρων ροδελών και ασφαλιών. Σπανιότερη ήταν αρχικά η μεταλλική κατασκευή του ιστού, αλλά σε πολλά από τα έργα του ΣΑΠ η ιστή ήταν ίσως εξ αρχής μεταλλική. Η τοποθέτηση των χειριστηρίων στο κάτω μέρος του ιστού, σε εργονομικό από το δάπεδο ύψος, ήταν ζήτημα μάλλον απλό όταν οι βραχίωνες βρίσκονταν σε 2 καθύψος θέσεις, αλλά δυσκολότερο όταν οι θέσεις ήταν 3 ή χειρότερα 4, οπότε δεν ήταν δυνατή η τοποθέτηση όλων των χειριστηρίων στο ιδανικό για αυτά ύψος μεταξύ της μέσης και του στήθους του στρατιώτη, του χειριστή. Ίσως γι' αυτό ο ΣΑΠ είχε προτιμήσει την τοποθέτηση των 2 βραχιώνων στα άκρα ενός ευθύγραμμου ζυγού με τα αυτά οπτικά χαρακτηριστικά, για τη στερέωση του οποίου στον ιστό αρκούσε ένας μόνο άξονας, οπότε αντίστοιχη ήταν και η μορφή του χειριστηρίου. Ένας ζυγός με οριζόντιο άξονα στο μέσον και 2 στρεπτές στροχαλίες με εργονομικές λαβές. Μια άλλη διαφορά είναι ότι η σταθμή κατά μήκος μιας γραμμής χερσαίας μεταφοράς είχαν τους ιστούς σταθερά προσανατολισμένους. Αντιθέτως, οι παράκτιοι σταθμοί που επικοινωνούσαν με διερχόμενα πλοία είχαν τους ιστούς στρεπτούς περικατακόρυφο άξονα, ώστε συνεχώς ο ιστός με τα σήματα να κατευθύνεται με τοπικά προς το σημείο στο οποίο το πλοίο βρίσκεται κινούμενο. Και αυτό απαιτούσε μια πιο εξελιγμένη τεχνολογία κατασκευής. Τώρα στον λίγο χρόνο που μένει, θα δούμε επί τροχάδιν ένα μνημείο του είδους που είναι μοναδικό στην Ελλάδα και νομίζω όμοιό του δεν υπάρχει ούτε στην Ευρώπη. Κοντά στον φάρο του Μουδαρίου, δηλαδή στο βόρειο άκρο των Κυθύρων, εδώ βλέπετε τον φάρο ύψους 25 μέτρων, έργο του 1856-57. Οι Βρετανοί τον έκτισαν όταν ακόμη είχαν τη διοίκηση της Επτανήσου. Πιο κάτω, 200 μέτρα πιο κάτω, προς την άκρη με φόντο τη θάλασσα, φαίνεται αυτό το εντυπωσιακό κτίσμα, το οποίο οι ντόπιοι, λίγοι εκ των εντοπίων, ενθυμούνται ως το σηματοφορείο. Αυτό, βλέπετε, σώζει μια ευπρεπή λίθινη αρχιτεκτονική, σε ρηπιώδη κατάσταση, η σκεπή έχει χαθεί προπολού, αλλά ψηλά εξέχει με χαρακτηριστικό τρόπο αυτός ο ιστός. Κατάμαυρος, και δείτε και από άλλες θέσεις, το πλησιάζουμε, έχουμε φτάσει και κοιτάζουμε πίσω τον φάρο με φόντο τον ουρανό. Στο εσωτερικό διαπιστώνουμε την ερυπώδη κατάσταση και από το μέρος του ακροτηρίου παρατηρούμε ότι το κτίριο περιέχει μία μεσαία πτέρυγα με ημικυκλική, δηλαδή πολυγονική μορφή προς τη θάλασσα, η οποία είναι σχεδιασμένη με τα πολλά παράθυρα να επιτρέπει συνεχή παρατήρηση της θάλασσας σε γωνία 180 μοιρών. Πολύ
κοντά, λίγο πιο κάτω, υπάρχει μια πλατεία, δύσκολο επίτευγμα δεδομένης της βραχώδους κατοφέρειας στο ακροτήριο, στο μέσο της οποίας υπάρχει η οπή, όπου κάποτε ήταν στερεωμένος ο τεράστιος ιστός του σχηματισμού των σημάτων με σημαίες. Άρα είναι ένα σύνθετο κέντρο, θα έλεγε κανείς, διαβιβάσεων, στο οποίο συνυπάρχουν ο πλήρως εξελιγμένος σηματοτηλέγραφος, μια πολύπλοκη μηχανή μέσα στο κτίριο και ένα εξαιρετικής έκτασης πλάτωμα για έναν πραγματικά μεγάλο ιστό για την μεταβίβαση, διαβίβαση σημάτων με σημαίες. Έχουμε άλλες απόψεις του ιδίου κτιρίου. Φαίνεται ότι έχει, λέει, λατηθεί από όλα τα ξύλινα μέρη. Η μηχανή απλώς είναι τεράστια και δεν μπόρεσαν να την να την αποκομίσουν και να την μετακινήσουν. Διάφορα στοιχεία αυτής της μηχανής, ψηλότερα η κατασκευή του ιστού. Και αυτό είναι μια πρώτη αναπαράσταση στην οποία κατέληξα μελετώντας όλα αυτά τα διάσπαρτα στοιχεία. Δηλαδή, σε αυτό το σκίτσο φαίνεται από το μέρος της θάλασσας πώς ήταν, με το πλάτωμα μπροστά που έχει έναν ωραίο αναλυματικό τοίχο, στο μέσο ψώνεται περήφανος ο ξύλινος ιστός με τις σημαίες, βλέπετε, ενώ πιο πίσω το οίκημα με τη χαρακτηριστική μυρωτώντα προς τη θάλασσα και την μεταλλική κατασκευή με τους βραχίονες, όπως δείχνει η εικόνα, και την πάλε ποτέ στέγη του. Στο βάθος πάντοτε ο φάρος. Εδώ βλέπετε έναν χάρτη, στον οποίο έχω σημειώσει τα κύρια στοιχεία που ενδιαφέρουν τη σημερινή παρουσίαση, και ψηλά μία τομή κατά τον άξονα της Χερσονήσου, που φαίνονται υψομετρικές σχέσεις των υψωμάτων, όπου είναι το σηματοφορείο, παύλα, τηλεγραφείο και ο φάρος. Η κάτωψη, όπως εν τέλει έγινε δυνατόν να αναπαρασταθεί βάσει διάσπαρτων ιχνών, και ακολούθως μια λεπτομερέστερη έρευνα σε περισσότερα ίχνη, διάσπαρτα ή δυσδιάκριτα, οδήγησε σε μια ικανοποιητική αναπαράσταση του όλου με τον εξοπλισμό του, την επίπλωση. Πρέπει να φανταστούμε ότι σε αυτό ήταν εγκατεστημένη μία μόνιμη ναυτική δύναμη που περιείχε βέβαια τον αξιωματικό και τουλάχιστον τέσσερους άντρες ειδικευμένους στις διαβιβάσεις. Ένας πρέπει όμως να έκανε και χρέη μαγείρου. Και εδώ αναπαράσταση των δαπέδων, και φαίνεται ότι υπήρχε μία δεξαμενή στο προτελευταίο δεξιά δωμάτιο, κάτω από το δάπεδο. Το άλλο μέρος μπροστά, που είναι η ροτόντα, έχει ακριβώς τον χαρακτήρα που απαιτεί η λειτουργία της, με τα τεράστια περιμετρικά παράθυρα. Και ακολουθεί μία έρευνα των ιχνών που οδήγησε στην ικανοποιητική αναπαράσταση των απολεσθέντων μερών, της στέγης δηλαδή και της λοιπής αρχιτεκτονικής. Μπορεί κανείς εδώ πια να δει τι ήταν αυτό όταν κατασκευάστηκε, όταν ήταν καινούριο. Και εδώ μία αναπαράσταση του εσωτερικού, όπου φαίνεται ένας διαβιβαστής να εργάζεται στον ιστό και να χειρίζεται τους οδοντοτούς τροχούς, ένας άλλος στο τηλεσκόπιο να παρακολουθεί τα διερχόμενα πλοία. Έχω δείξει δύο πλοία. Πρέπει να πω ότι αυτό το πέρασμα, ο διάβλος μεταξύ Κυθήρων και Πελοποννήσου, είναι το πολυσύχναστο, το πλέον πολυσύχναστο σημείο σε όλη την Μεσόγειο.
εάν εξαιρέσουμε ίσως το Τζιμπραλτάρ, επειδή από εκεί διέρχονται όχι μόνο τα πλοία που φτάνουν στον Πειραιά, αλλά εκείνα που πηγαίνουν στα μεγάλα λιμάνια της Μικρασίας, της Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, περνώντας μέσα από το Βόσπορο, φτάνουν στη Βάρνα, στο μεγάλο λιμάνι της Βουλγαρίας και εξυπηρετούν όλα τα λιμάνια της Ρουμανίας και την ποτάμια θαλάσσια μεταφορική δραστηριότητα στον Δούναβη και πιο ψηλά σε όλους τους ποταμούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας, στην Οδυσσό μέχρι βαθιά στον Πόντο. Γι' αυτόν τον λόγο, αν είναι κανείς σε αυτό το ακροτήριο των Κυθήρων, δεν έχει στιγμή που να μην υπάρχει ένα πλοίο μέσα στο οπτικό του πεδίο. Εάν κανείς δηλαδή δεν κινεί την κεφαλή δεξιά και αριστερά, ώσπου να χαθεί ένα πλοίο που κινείται προς τον Καβό Μαλέα στα δεξιά, στο δεξί μάτι, ήδη στο αριστερό, στην περιφερειακή όραση στο αριστερό μάτι, φαίνεται ένα άλλο που ήδη μπαίνει. Είναι το ένα πίσω από το άλλο κυριολεκτικά και αντιλαμβάνεται κανείς γιατί σε αυτό το τόσο στρατηγικό σημείο εγκαταστάθηκε ο συγκεκριμένος σήματοτηλέγραφος με τον έξοχο εξοπλισμό. Α, στην αναπαράσταση βλέπετε αριστερά τα ράφια που έχω φανταστεί, γιατί υπάρχει η εσοχή και το ίχνος της ξύλινης ντουλάπας, που θα ήταν εκεί όλα τα βιβλία με τις οδηγίες χρήσεως και τους κώδικες, καθώς και τα βιβλία εγγραφής και όλα τα πρωτόκολλα, διότι όπως ανέφερα όλα ήταν διαβαθμισμένα και υπήρχε πολύ μεγάλη ευθύνη στην τήρησή τους. Ψηλά παρατηρούμε τα κατάλοιπα της σκεπής, από τα οποία διδασκόμαστε για τον τρόπο δομής και για την χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων κατά τον τρόπο του 19ου αιώνα. Επίσης βλέπουμε τα νεοκλασικά κοσμήματα στις τοιχογραφίες, τα οποία μας ενθαρρύνουν για μια αποκατάσταση αυτού του κτηρίου, την οποία έχουμε προτείνει, όπως και την θα έπρεπε να έχει ήδη κηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέο μνημείο, όχι μόνο για τα αρχιτεκτονικά του χαρίσματα, αλλά κυρίως για την ιστορική του σημασία και την σπουδαιότητα του εξοπλισμού και τη σπανιότητα του ως κτηριακού είδους. Και εδώ βλέπετε άλλες λεπτομέρειες. Ειδικότερα μας επιτρέπει καλύτερα από ως τώρα δεν ξέρω καλύτερο παράδειγμα να αντιληφθούμε και τα βήματα που ακολουθούσαν οι επικονιαστές όταν εφιλοτεχνούσαν τα λεγόμενα τραβηχτά κυμάτια, κοσμήματα αρχιτεκτονικά στα περιθώρια των θυρωμάτων. Έχουν σωθεί σε πολύ καλή κατάσταση και από τα ίχνη που άφησε το εργαλείο το οποίο οριζοντίως κινούμενο σχημάτιζε τα προφίλ, καταλαβαίνουμε τα διαδοχικά βήματα, πράγμα όχι αυτονόητο. Ως τώρα δεν τα γνωρίζαμε παρατηρώντας τα νεοκλασικά στην Αθήνα και τώρα εδώ έχουμε ευτυχώς απαντήσεις και σε αυτό το εξειδικευμένο ερώτημα. Έτσι βλέπετε μία σειρά σχεδίων, την οποία δεν θα μπορέσουμε λόγω χρόνου να εξηγήσουμε τι περαιτέρω, που δείχνει τα διαδοχικά στάδια της λιθοδομής και πώς επ' αυτών των επιφανειών έρχεται στο τελευταίο στάδιο των τελειωμάτων να η προσθήκη των αρχιτεκτονικών μορφών και κοσμημάτων με ξύλινους οδηγούς και άλλες λεπτομέρειες απαραίτητες για την εξασφάλιση της απόλυτης τελειότητας που σήμερα βλέπουμε στα νεοκλασικά και μένουμε με ανοιχτό το στόμα, ακρίβεια χιλιοστού, η οδηγή κλπ. Κάθε φορά η διαφορά των χρωμάτων στους αριθμούς που έχω σημειώσει, μαύρη αριθμή και κόκκινη αριθμή, δηλώνει τα διαδοχικά βήματα, ενώ τα μεγάλα γράμματα, τα κύρια μέρη του αντικειμένου και πάλι όσα είναι μαύρα σημαίνει ότι είναι τετελεσμένα, έχουν ήδη είναι ετοιμασμένα και όσα είναι κόκκινα είναι υπό ετοιμασία. Η στρωματογραφία των αρχιτεκτονικών κοσμημάτων δείχνει την σοφή χρήση διαβαθμισμένων αδρανών που γίνονται όλο και λεπτότερα πλησιάζοντας προς την επιδερμίδα η οποία έχει ποιότητα μαρμάρου. Ο μηχανικός ιστός όμως είναι βέβαια η μεγάλη έκπληξη
Μελετώντας τις λεπτομέρειες αυτής της μηχανολογικής κατασκευής, βλέπετε κομμάτια του ακόμη και ρηγμένα βαθιά στη δεξαμενή. Σκίτσα τα οποία κατάφερα να συνθέσω παρατηρώντας τα διάσπαρτα κομμάτια και διαδοχικά με αυτά, τα οποία δεν μπορώ τώρα να σας τα εξηγήσω, αλλά είναι διαθέσιμα για τους ενδιαφερόμενους. Δείτε σε ποια κατάσταση έχει γίνει μια συσσωμάτωση των στοιχείων της μηχανής λόγω της σόρευσης της σκουριάς, αλλά και οικοδομικών υλών, σκόνης δηλαδή, χώματος και άμμου. Και έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολη η ανατομική μελέτη και κατανόηση αυτού του μηχανισμού. Καταλήγουμε όμως παρόλα αυτά σε σχέδια που δείχνουν όλες τις λεπτομέρειες του μηχανισμού, δηλαδή είναι σήμερα κατασκευάσιμος, και άλλα σχέδια που δείχνουν, επεξηγούν ακριβώς πώς λειτουργεί. Και το ζήτημα για το οποίο μιλήσαμε, το τηλεσκόπιο και ο ιστός με τα χειριστήρια, τις λαβές και το κάτω μέρος που είναι το στροφείο που επιτρέπει στον ιστό να περιστρέφεται, να παρακολουθεί δηλαδή με τοπικά τα διερχόμενα πλοία. Εδώ βλέπετε λεπτομέρειες. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα μηχανολογικό αντικείμενο η σχεδίαση συνήθως γίνεται φυσικό μέγεθος με ακρίβεια χιλιοστού, πράγμα που ήταν πολλαπλώς δύσκολο στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγω της σκουριάς, οπότε απαιτήθηκε η παρατήρηση και αναζήτηση η ελαχίστων σημείων που έχουν διαφύγει την παραμόρφωση. Και βάσει αυτών το σχέδιο νομίζω είναι ακριβές. Και εδώ πάλι φαίνεται ο τρόπος το άνω μέρος πώς έχει διαθέτει και αυτό ένα σύστημα στροφής, ένα δηλαδή στροφείων, λεπτομέρειες της και πάρα πολύ. Αντιλαμβάνεται κανείς τον κόπο και εδώ λεπτομέρειες με ποιο τρόπο έγινε η μόρφωση από επίπεδα ελάσματα του κορμού με χρήση, τι άλλο, υλώσεων, διότι εκείνη την εποχή ασφαλώς δεν υπήρχαν ηλεκτροσυγκολήσεις και το μέσον ήταν τα μεγάλα πριτσίνια, οι υλώσεις. Εδώ έχω σχεδιάσει τον τύπο του ελάστρου αλλά και του λεγόμενου ζουμπά με τον οποίο ανοίχθηκαν οι οπές για να περάσουν στο εσωτερικό οι υλώσεις κατά τις τεχνικές παραδόσεις του 19ου αιώνα. Και μια έκπληξη. Δεν είναι το μόνο στην Ελλάδα. Στην Ζάκυνθο, στο Σχοινάρι, πάλι ένα χάρτης δικός μου. Ακόμη εδώ, βιάστηκα. Έχουμε ακόμη ένα λεπτό. Είναι μια κοντινή λεπτομέρεια που δείχνει κάτω το λιμάνι, τον όρμο και τον δρόμο μεταφοράς δια του οποίου ανεβάστηκαν όλα αυτά τα υλικά και οι μηχανισμοί στο ύψος που, των 80 μέτρων που είναι τώρα, 70 μέτρων που είναι τώρα. Σώζεται ένα πολύ μικρό μέρος της ατραπού με επιμέλεια σχεδιασμένο και εδώ ιδέες με ποιο τρόπο αναρτήθηκε, ανυψώθηκε μάλλον, έγινε μία ανέγερση του ιστού χωρίς τη χρήση γερανών που δεν θα μπορούσαν ούτε και σήμερα δεν μπορεί να πλησιάσει γερανός εκεί. Φανταστείτε με τα χέρια να ανυψωθεί αυτός ο ιστός των 17 μέτρων μόνο με τα χέρια. Το βάρος του είναι περίπου 2.000 κιλά. Και εδώ αλλά είναι η ευφυΐα των μηχανικών ασφαλώς που βρίσκει λύσεις και σε τέτοια δύσκολα προβλήματα. Και στη Ζάκυνθο πάλι παρόμοιο ένα σχέδιο που ετοίμασα για αυτή την παρουσίαση. Κάτωψη, δηλαδή χάρτης και τομή και τα κατάλοιπα, δυστυχώς πολύ λιγότερα, μικρότερα και πλέον ξεχασμένα εκεί στην άκρη. Αλλά η λιθοδομή είναι έξοχη. Δείχνει ότι είναι ένα δημόσιο έργο πολύ επιμελημένο και εσωτερικά πάλι δεξαμενή. Και τα ίδια στοιχεία επαναλαμβάνονται, τα προφίλ από τα οποία αναζητούνται, τα τελευταία ίχνη της παλαιμορφής, παλαιποτέ αρχιτεκτονικής διάπλασης και η έκπληξη. Ακριβώς η ίδια κάτωψη. Με ακρίβεια εκατοστού το ένα επαναλαμβάνει το άλλο. Και εδώ σε σύγκριση της Ζακύνθου και των Κυθύρων. Και λεπτομέρειες. Και με αυτό που είναι από την Κέρκυρα, από το 1805, φαίνεται ότι ήδη στην Κέρκυρα οι Βρετανοί είχαν τον παλαιότερο ίσως σηματορικό ιστό
του οποίου σήμερα υπάρχει το εγγονάκι, θα έλεγα, κατασκευασμένο λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στον Πειραιά πρόλαβαν οι παλαιοί να δουν αυτόν τον σηματορικό ιστό, κατάλοιπο του 19ου αιώνα, διατηρούμενο στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Και το τηλεσκόπιο, σε μια φωτογραφία που έχουν αναρτήσει από οι συλλέκτες της ιστορίας του Πειραιά. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Και εγώ το ίδιο. Ένα λεπτό να πω δύο λόγια για... Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε μια εξαίρετη ομιλία, μάθαμε πολλά για την ιστορία του τηλέγραφου και επίσης μάθαμε πολλά για τα κύθρα και πώς εξελίχθηκε αυτή η όλη διαδικασία και πώς επικοινωνούσαν για πολύ χρόνο, κυρίως στην Αυθυλία. Και μάλιστα τώρα η έκπληξη ότι τα κύθρα δεν είναι το μόνο μέρος, αλλά και η Ζάκυνθος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε συνάδελφε, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την εργασία σας, τη συστηματική και για την κατατόπιση που μας δώσατε σήμερα και μάθαμε πολλά. Ευχαριστώ.